Εδώ με τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, τον κύριο Αγγελίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελίδη, καλώς ορίσατε. Μαζί μας και ο κύριος Αντώνης Τηλιανού, είναι καθηγητής νομικής σύμβουλος για το Hope for Children. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλώς ορίσατε. Θα δούμε γενικότερα το θέμα των εξαφανίσεων παιδιών και πώς χειρίστηκαν οι αρμόδιοι την τελευταία εξαφάνιση που είχαμε εδώ στην Κύπρο του 18μηνου βρέφους. Πριν πάμε όμως σε αυτό το θέμα, κύριε Αγγελίδη, εξαρθρώθηκε από ό,τι φαίνεται μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών. Ναι, πρόκειται για ακόμα μια σοβαρή υπόθεση την οποία διερευνά η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Είχαμε πάρει μήνυμα από την Ιντερπόλ όσον αφορά την ποσότητα αυτή. Στα πλαίσια των εξετάσεων έχουν εξασφαλιστεί τα εντάλματα για τρία πρόσωπα, έχουν συλληφθεί τα δύο, καταζητείται το τρίτο πρόσωπο. Αναμένεται και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ιντερπόλ για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης και με προτεραιότητα τη σύλληψη αυτή που καταζητείται για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Μιλάμε για δημόσιους λειτουργούς. Ο ένας από τους δύο που έχουν συλληφθεί είναι δημόσιος υπάλληλος, μάλιστα, δημόσιος λειτουργός. Δηλαδή μπορεί αυτό το κύκλωμα να έχει παρελθόν, δηλαδή μπορεί να το έχει επαναλάβει αυτό που έχετε εξαρθρώσει τώρα αρκετές φορές στο παρελθόν. Ναι, οποιαδήποτε μαρτυρίες και κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων και στο παρελθόν είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί έχοντας υπόψη τη φύση των αδικημάτων που εξετάζονται. Και όλα αυτά και οι παραμέτρους θα εξεταστούν γιατί έχουμε δεδομένο τώρα αυτή την υπόθεση, αλλά οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν ή θα υπάρξουν ή και μαρτυρές θα αξιολογηθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί όπως έχω πει, πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή υπόθεση, μεγάλη ποσότητα και στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας που υπάρχει με την Ιντερπόλ, όπως και οι άλλες υποθέσεις, θα προχωρήσουμε καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι τελικά θα δοθεί ελαστικότητα, αλλά όχι παράταση για τις άδειες κυκλοφορίας. Ναι, τελικά στα πλαίσια της επικοινωνίας που είχαμε με το αρμόδιο Υπουργείο, χθες είχε εκδοθεί μια ανακοίνωση, είχαν παρερμηνευτεί κάποιες οδηγίες του Υπουργείου για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Η παράταση έχει λήξει σήμερα, εχθές για να μας πει εμείς, και από τις 26 αρχίζουν οι ελέγχοι, οι καταγγελίες. Τώρα, κατανοούμε αν θέλετε την επικοινωνία που έχουμε με κάποιους πολίτες ότι είναι το τέλος του μηνός. Να πληρωθούν οι άνθρωποι, δύο-τρεις μέρες μην τους καταγγείλετε αύριο μεθαύριο. Αφήστε τους, να πληρωθούν και μετά. Ναι, εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι και η προτροπή προς όλους είναι να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας τις επόμενες 2-3 μέρες, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Τώρα, το αρμόδιο Υπουργείο έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση να πούμε ότι είχε δοθεί η παράταση από τις 4 του μηνός μέχρι και χτες και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Μάλιστα. Να το ξεκαθαρίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Πρέπει να σπεύσουν όλοι να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας. Ακριβώς. Η λίγη ελαστικότητα από την αστυνομία αυτές τις 2-3 μέρες μέχρι να πληρωθεί ο κόσμος είναι ότι χρειάζεται. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, 116.000 ο τηλεφωνικός αριθμός για τις εξαφανίσεις παιδιών. Καταρχήν, χειριστήκαμε σωστά, οι αρμόδιοι χειρίστηκαν σωστά αυτή την εξαφάνιση του βρέφους. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες άμεσα, γρήγορα και την ώρα που έπρεπε. Εν πρώτης, αγαπητέ Νικήτα, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ακριβώς να αντιληφθεί ο κόσμος, το κοινό, την λειτουργία αυτής της τηλεφωνικής γραμμής, σίγουρα σε συνάρτηση με την λειτουργία των άλλων τηλεφωνικών γραμμών, των γραμμών άμεσης επικοινωνίας με τις αρχές του κράτους, το 112 για παράδειγμα, αλλά και τις κατατόπου αστυνομικές διευθύνσεις. Απλά να αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο Μαρτίου του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσε στην τηλεφωνική γραμμή 116.000 αλλά και στα εξαφανισμένα παιδιά, καταδεικνύει ακριβώς την άγνοια, τη μεγάλη άγνοια του κοινού όσον αφορά τις περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών και στο πώς πρέπει οι γονείς, οι οικοί των παιδιών αυτών να ενεργούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας στους 4 μάλιστα Ευρωπαίους δεν γνωρίζει τίποτα για το τι ακριβώς θα πράξει σε περίπτωση που υπάρχει εξαφανισμένο παιδί. Άρα πρέπει να μάθουμε καταρχήν τον αριθμό 116.000. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος θα απαντήσει αυτόν τον αριθμό? Πρόκειται καταρχάς για έναν πανευρωπαϊκό αριθμό. Ο αριθμός είχε δεσμευτεί από τον Σεπτέμβριο του 2007. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργεί σήμερα η δωρεάν αυτή η τηλεφωνική γραμμή σε 17 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται η λειτουργία και στις υπόλοιπες 10, γιατί έχει λήξει η προθεσμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υιοθέτηση της γραμμής αυτής. Τον αριθμό αυτό της κλήσης απαντούν εξειδικευμένο προσωπικό
του Συνδέσμου Hope for Children, UNCRC Policy Center, αλλά και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, που αποτελούν την κοινοπραξία η οποία λειτουργεί ή έχει υπό την αιγίδα της τη γραμμή αυτή. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, εξειδικευμένα άτομα που απαντούν τις κλήσεις και στη βάση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και ενός κώδικα διοντολογίας χειρίζονται τις περιπτώσεις. Πάντοτε σε συνάκτηση και σε συνεννόηση με τις αρχές της δημοκρατίας και κυρίως την αστυνομία. Σε αυτή την εξαφάνιση τηλεφώνησε κανείς σε αυτόν τον αριθμό? Υπήρξαν αρκετές κλήσεις στο συγκεκριμένο αριθμό, κυρίως άτομα που έδιναν πληροφορίες για το χαμένο παιδί. Και μεταβιβάζαμε ακριβώς όλες τις κλήσεις αυτές και όλες τις πληροφορίες στην αστυνομία, η οποία αξιολογούσε τις πληροφορίες και διερευνούσε την οποιαδήποτε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να είναι υποβοηθητική στο έργο της αστυνομίας στη συγκεκριμένη περίπτωση του μικρού Σταύρου. Δηλαδή λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει η όλη ιστορία. Ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσε αυτό το σύστημα στην Κύπρο. Που είχαμε καθαρή εξαφάνιση νωρίς το πρωί. Και έγινε ολόκληρη αυτή η διαδικασία. Απλά να τονίσουμε ότι ο όρος εξαφανισμένα παιδιά αφορά 5 κατηγορίες εξαφανίσεων. Δηλαδή, μιλώ για την κατηγορία τη συγκεκριμένη. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η πρώτη φορά που λειτουργούσε η συγκεκριμένη γραμμή για εξαφάνιση παιδιού. Μάλιστα, για απαγωγή μιλούσαμε από τις πρώτες στιγμές της εξαφάνισης. Ήταν η πρώτη φορά που η γραμμή λειτουργούσε στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα έχουμε 5 κατηγορίες εξαφανίσεων. Υπάρχουν 5 κατηγορίες εξαφανισμένων παιδιών. Δηλαδή η μία είναι η απαγωγή. Μία είναι σίγουρα η απαγωγή. Μια άλλη σημαντική κατηγορία η οποία απασχόλησε την τηλεφωνική γραμμή 17 φορές από την ημέρα λειτουργία της, σε 17 διαφορετικές περιπτώσεις, ήταν η γονική αρπαγή. Μάλιστα. Δηλαδή οι γονείς οι οποίοι παίρνουν το παιδί και φεύγουν προς το εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις εξαφανισμένων ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό αφορά παιδιά, μετανάστες ή ασυνόδευτους ανήλικους που φεύγουν από τη μία ευρωπαϊκή χώρα και πάνε στην άλλη, και υπάρχει και εκεί μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείτε. Αφορά επίσης παιδιά που ήδη αυτόβολα φεύγουν από το ίδιο τους το σπίτι, και αυτά καλύπτονται στην έννοια των εξαφανισμένων παιδιών, αλλά και σε γενικές άλλες περιπτώσεις χαμένων ή εξαφανισμένων ή τραυματισμένων παιδιών. Οπότε καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα εξαφανίσεων, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην κυπριακή νομοθεσία. Ο όρος εξαφανισμένα παιδιά δεν συναντάται. Απλά έχουμε περιπτώσεις απαγωγής ή αρπαγής, όπως ορίζεται. Ξεκάθαρο, όπως το έχετε ξεκαθαρίσει. Κύριε Αγγελίδη, κινήθηκαν σωστά οι αρμόδιοι? Έπρεπε να κάνουν ό,τι απαιτούσαν τέλος πάντων οι κανονισμοί? Έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες, και το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση ήταν ότι θα πρέπει να εργήσουμε αμέσως, γιατί ήταν θέμα χρόνου. Υπήρξε συνεργασία με το οργανισμό και μελετούμε τρόπους βελτίωσης αυτής της εργασίας και της επικοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό να παίρνουμε πληροφορίες και να μας συζητούν για να εξεργαζόμαστε. Όσον αφορά τις κατηγορίες, τώρα εμείς ακριβώς μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά εξαρτάται και από την υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση που να καταγγέλλεται ότι λείπει κάποιος από το σπίτι του. Υπάρχει περίπτωση που να είναι απαγωγή, με την έννοια έναν από τους δύο γονείς, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, οπότε εκεί διερευνάται η καταγγελία. Και κάποιοι οποίοι αποχωρούν ή φεύγουν από το σπίτι χωρίς να γνωρίζουν οι γονείς τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν γίνει η καταγγελία ή έστω και πληροφόρηση, εμείς διερευνούμε. Και το σημαντικό το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, έρχοντας στο παράδειγμα το προχθεσινό, γιατί έχουμε καταγράψει κάποιες παρατηρήσεις, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για κάποιο συμβάν, το έχουμε πει και στο παρελθόν, το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία, είναι καλό να γίνεται κατά το χρόνο που γίνεται, για να αρκούμε προληπτικά, γιατί μετά μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό, έτσι ώστε να εξετάζεται. Και κάτι άλλο, όσον αφορά τα μέλη μας, γιατί είναι σημαντικό, λόγω του ότι πρόκειται για υποθέσεις που χρειάζονται λεπτών χειρισμών, έχουν γίνει εκπαιδεύσεις στα μέλη μας που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, όσον αφορά, εκτός από τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και τον τρόπο που θα χειριστούν, αν θέλετε, τους παραπονούμενους, πώς θα πάρουν τις μαρτυρίες για να νιώθει και ο πολίτης ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από την αστυνομία και να μην είναι όπως σε κάποιες άλλες υποθέσεις ή όπως υπήρχε στο παρελθόν η απόρριψη ή να φοβούνται να αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Είναι σημαντικό να δείξει εμπιστοσύνη ο πολίτης ή ο γονιός ή οποιοδήποτε για να μπορέσει να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες για να διερευνήσουμε ή να προλάβουμε κάτι. Σε σχέση με τις έρευνες, ψάχνατε συνεργούς της υπόπτης που έχει συλληφθεί? Πού βρίσκονται οι έρευνες?
Προχωρούν οι ερευνές. Οι ερευνές είναι σε προχωρημένο στάδιο. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο όσον αφορά τους πιθανούς συνεργούς, παρόλο που φαίνεται, έχουμε δηλώσει και από την αρχή, ότι υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής άλλου ή άλλων προσώπων. Δεν έχει προκύψει γιατί με το γεγονός να δικαιολογείται έντερμα σύλληψης, προχωρούν οι εξετάσεις, αξιολογούνται οποιασδήποτε πληροφορίες και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την ανανέωση της κράτησης της υπόψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μελετηθεί με τη λήξη του διαταγματός, αξιολογώντας το έργο το οποίο υπάρχει, κατά πόσο δικαιολογείται, και αν δικαιολογείται, τότε θα παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο για να ακροθεί ακόμα ένα διαμέρα, το οποίο μελετούμε. Μάλιστα, σε σχέση αν συνδέεται ύποπτη με τη φάρμακα, με τα γυαλιά που βρέθηκαν στην τροφή του παιδιού, αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, παρόλο που έχει αναφερθεί σε εμάς τώρα και δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν όταν γίνει το περιστατικό. Αυτό που τονίσατε, ότι όταν γίνεται το περιστατικό πρέπει να το καταγγέλουμε και όχι μετά από πάροδο αρκετών μηνών. Αυτό θα εξεταστεί. Και εξετάζεται, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες έρευνες, πιθανόν και ίσως να επεκταθούν και έρευνες στο εξωτερικό, λαμβάνονται κάποιες μαρτυρίες. Στο εξωτερικό γιατί? Εάν προκύψουν στοιχεία που να χρειαστεί οτιδήποτε, έχοντας υπόψη την πληροφορία ότι πρόκειται για τροφή, όπως έχει αναφερθεί, ότι μεταφέρθηκαν κάποια δείγματα στο εξωτερικό. Μάλιστα, με βάση την πληροφορία, με αυτόν το σκεπτικό, αν προκύψει κάτι. Έχοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί σε εμάς, θα εξεταστούν όλα και τα ενδεχόμενα και αν προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία, παρόλο που έχει αναφερθεί σε εμάς τώρα. Αυτά μέχρι στιγμής. Κύριε Στυλιανού, κλείνοντας, άρα πρέπει να μάθουμε απ' έξω αυτόν τον αριθμό 116.000. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον χρειαστούμε. Ακριβώς. Και μέσα από τα άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία έχει τονίσει ο φίλος Ανδρέας Αγγελίδης, θέλω να υπερθυματίσω πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο έχει θίξει, το οποίο αφορά ακριβώς την αμεσότητα των ενεργειών που πρέπει όλοι να κάνουμε σε περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών. Γιατί ο χρόνος πραγματικά είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε περιπτώσεις εξαφανισμένων ανηλίκων, πόσο μάλλον δε όταν πρόκειται για βρέφη, όπως το 18μηνο παιδί βρέφος που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα πραγματικά οφείλουμε όλοι να ενημερωθούμε. Η τηλεφωνική γραμμή 116.000 είναι δωρεάν και παρέχει, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, και παρέχεται όχι μόνο στήριξη προς τους γονείς του εξαφανισμένου παιδιού, αλλά και διοικητική και άλλη κοινωνική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, ενημέρωση για τις διαδικασίες που βρίσκονται και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολύ σημαντικό όλοι να ενημερωθούμε και πολύ σημαντικό πραγματικά να αντιληφθούμε την σημασία και την βαρύνουσα αξία που έχουν τα παιδιά σε αυτή την κοινωνία, και ο λόγος πρέπει να είναι να προστατεύουμε το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε οποιασδήποτε περιπτώσει. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Πάμε για λίγο εκτός συνόρων.